Με δάκρυα στα μάτια η Μαντόνα αγκαλιάζει τον Λουζ, τον σκητσογράφο του Σαρλί Εμπντό, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη της στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, όταν αποδεκατίστηκε η συντακτική ομάδα του περιοδικού από τα πυρά τζιχαντιστών. 12 ζωές δεν χάθηκαν άδικα, είπε η Μαντόνα με το κοινό της εκπομπής του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου Canal Plus, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, να μην σταματά να χειροκροτά. Nice to meet you. Thank you so much for supporting us. Thank you for much, so Merci much for being a freedom fighter. Merci beaucoup à vous d'être un défenseur de la liberté. Yeah, we try. Στην ίδια συνέντευξη, η Μαντόνα δήλωσε πως παρόλο που πριν 3 χρόνια εμφάνιζε στις συναυλίες της τη Μαρίν Λεπέν με μια σβάστικα στο μέτωπο, τώρα θα ήθελε να πιει ένα ποτό μαζί της. I think that I would like to sit down and have a drink. J'aimerais bien pouvoir finalement prendre un verre avec Marine Le Pen, en fait. Yes. Qu'est-ce que vous lui diriez à Marine Le Pen? En fait, j'aimerais bien comprendre d'où ça vient tout ça. I think that sometimes, j'ai l'impression que parfois, par exemple, avec moi, les gens ont une idée de qui je suis, ce en pourquoi je m'engage, ce en quoi je crois. Et très souvent, lorsqu'ils prennent un verre avec moi, qu'ils discutent avec moi, ils partent avec une perspective différente. Peut-être que j'ai mal compris Marine Le Pen. Οι ηγέτες του ακροδεξιού εθνικού μετόπου είπε αργότερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι είναι πρόθυμη να πάει στο ραντεβού. Η Σκάρλετ Γιόχανσον ανοίγει νέους ορίζοντες στην καριέρα της. Ήδη έφτιαξε το δικό της συγκρότημα και κυκλοφορεί το πρώτο της τραγούδι που ονομάζεται Candy και αυτή τη στιγμή ακούτε. Και μπορεί η Σκάρλετ Γιόχανσον να δοκιμάζει την τύχη της στο τραγούδι, η Britney Spears όμως, που η τύχη στην καριέρα της ως τραγουδίστρια της έχει ήδη χαμογελάσει, φαίνεται πως χρειάζεται επιγόντως σε έναν κομμωτή. Που ήταν στη σκηνή και τραγουδούσε, τις έφυγαν οι τρέσες που φορούσε στα μαλλιά και έπεσαν στο πάτωμα. Αν και η 33χρονη στάρ το κατάλαβε, συνέχισε να τραγουδά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.